Τελευταία φορά που επισκέφθηκα αυτό τον χώρο λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, είχα συναντήσει ουσιαστικά ένα γιατί. Σήμερα επιστρέφω και βρίσκω ένα υπερσύγχρονο, λειτουργικό νοσοκομείο, ένα όνειρο της Εύβοιας εδώ και 30 χρόνια. Έχει γίνει πράξη και θέλω να ευχαριστήσω θερμά όχι μόνο την 5η Γενομική Περιφέρεια και τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και όλους τους εργαζόμενους, γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν εν μέσω πανδημίας να μετακατασταθούν από τις παλιές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Χαλκίδας σε αυτό το νέο κτίριο, να λειτουργήσουν με τρόπο υποδειγματικό και να υποστηρίξουν συνολικά τη μεγάλη εθνική προσπάθεια, ειδικά τους δύσκολους μήνες του χειμώνα που μας πέρασε, όταν εδώ πέρα, στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, φιλοξενήσατε ασθενείς από την Βρετανία, από τη Φλόρινα, από τη Βόρεια Ελλάδα, κάνοντας πράξη το δόγμα μας ότι στις δύσκολες στιγμές όλη η χώρα είναι μία υγειονομική περιφέρεια. Το νοσοκομείο Χαλκίδας έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα πρότυπο νοσοκομείο για το νέο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο οραματιζόμαστε και το οποίο βήμα-βήμα υπό την κατεύθυνση του Υπουργείου Υγείας θέλουμε να οικοδομήσουμε. Αυτό αφορά αφενός τον κτηριακό εξοπλισμό, όλα αυτά τα πολύ ωραία, τις πολύ ωραίες εγκαταστάσεις που είδαμε σήμερα. Αφορά την τεχνολογία, την δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε ροή πληροφορίας σχετικά με το φάκελο των ασθενών εντός του νοσοκομείου αλλά και μεταξύ νοσοκομείων. Και είχα την ευκαιρία σήμερα να δω ο ίδιος υπερσύγχρονα συστήματα διαχείρισης πληροφορίας εντός των χειρουργείων, τα οποία είμαι σίγουρος ότι κάνουν τις ζωές των γιατρών και των νοσηλευτών μας πολύ πιο εύκολες και τελικά βελτιώνουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αλλά βέβαια όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν με τους ανθρώπους μας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το υποστηρικτικό προσωπικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Ξέρω και ενημερώθηκα ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποιες ελλείψεις. Αναμενόμενο είναι, καινούργιο νοσοκομείο είναι. Σε συνεργασία με το Υπουργείο, ξέρετε ότι έχουμε έναν μακροχρόνιο προγραμματισμό για το πώς θα καλύψουμε τις ελλείψεις σε προσωπικό σε όλη τη χώρα. Και αυτό φυσικά αφορά και το νοσοκομείο της Χαλκίδας. Σήμερα η χώρα ξεπέρασε το φράγμα των 10 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Πιστεύω ότι αν το λέγαμε αυτό πριν από 6 μήνες, πολλοί θα θεωρούσαν ότι αυτός ο στόχος θα ήταν ανέφικτος. Όμως τα καταφέραμε, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο κύμα, το οποίο αυτή τη στιγμή οδηγείται από την εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία των ανεμβολίαστων. Το λέω αυτό, διότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αλλά κυρίως οι εισαγωγές της ΜΕΘ και δυστυχώς οι συμπολίτες που χάνουν τη ζωή τους ακόμα, είναι συμπολίτες μας ανεμβολίαστοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν προστατευθεί από σοβαρή νόσηση, εάν είχαν επιλέξει να εμβολιαστούν. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να χτίσουμε το τείχος ανοσίας έτσι όπως το θέλουμε. Και αυτό θα γίνει χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Όχι μόνο την κεντρική επικοινωνία, η οποία εδώ και πάρα πολλούς μήνες είναι πολύ έντονη, αλλά και τοπικές πρωτοβουλίες. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επιτυχία που είχε το πρόγραμμα των εμβολιασμών με κινητές μονάδες. Είναι μια δραστηριότητα την οποία θέλουμε να επεκτείνουμε. Αλλά θέλουμε να βάλουμε στο παιχνίδι τις πειθούς των συμπολιτών μας που εξακολουθούν να είναι καχύποπτοι, ακόμα περισσότερο και τους γιατρούς μας και τους φαρμακοποιούς μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση, πολύ σύντομα και αύριο, αν είμαστε έτοιμοι, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε, να έχουμε ένα πλαίσιο κινήτρων για γιατρούς και φαρμακοποιούς, έτσι ώστε να κλείνουν οι ίδιοι περισσότερα ραντεβού. Η έμφασή μας εξακολουθεί να στρέφεται στους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι. Ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι στις ηλικίες 40, 50, 60 ετών, είναι οι γονείς των παιδιών που σήμερα είναι διακοπές στα νησιά και οι οποίοι πιθανόν να κολλήσουν και να φέρουν τον ιό πίσω στα σπίτια τους, στους γονείς τους, στους παππούδες και στις γιαγιάδες τους. Αυτοί είναι οι πιο επίφοβοι σήμερα, αυτοί είναι που πρέπει πρώτοι να σπέσουν να εμβολιαστούν, αυτοί πρέπει να είναι οι πιο προσεκτικοί, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, και αυτό είναι το τελευταίο μήνυμά μου, ότι και εμβολιασμένοι προσέχουμε. Φοράμε τις μάσκες μας, αποφεύγουμε τους εγχωρισμούς, εξακολουθούμε να
να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών. Και βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε χρήση της νομοθετικής ρύθμισης την οποία σήμερα ψηφίσαμε στη Βουλή και ότι όλο το υγειονομικό προσωπικό πια θα σπεύσει να εμβολιαστεί. Θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους εαυτούς τους αλλά και απέναντι στον όρκο του Ιπποκράτη που έχουν δώσει να βάζουν πάνω απ' όλα την φροντίδα της υγείας των ασθενών τους. Και πάλι συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει και θα εξακολουθούμε να είμαστε κοντά στο νοσοκομείο, στην υγειονομική περιφέρεια όπως το έχουμε κάνει και οι όποιες ελλείψεις υπάρχουν και αυτές είναι το χρόνο με μεγάλη ταχύτητα θα καλυφθούν.